Μου λένε πολλοί άνθρωποι ότι λόγω της κρίσης φύγανε πολλά νέα παιδιά στο εξωτερικό να βρουν δουλειά. Και όλα αυτά τα νέα τα παιδιά φύγαν σε χώρες που εφαρμόζουν το παραγωγικό μοντέλο που προτείνουμε εμείς. Πήγανε σε χώρες οι οποίες στηρίζουν ιδιωτική πρωτοβουλία για να δουλέψουν στο εξωτερικό. Κανείς δεν πήγε στη Βενεζουέλα ή στη Βόρεια Κορέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, πέρα από τα δημοσιονομικά, πέρα από τα θέματα της διαπραγμάτευσης, πέρα από αυτά που όλοι συζητάνε, έρχεται σε μια χώρα η οποία δεν έχει πόρους, κρατικούς πόρους, και προτείνει ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα οδηγήσει σε βαθύτερη φτώχεια, γιατί πρόγραμμα κρατικών δαπανών δεν μπορεί να γίνει. Αντίθετα, άμα διώξουμε τους ιδιώτες επενδυτές, που αυτό ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπούμε σε ακόμα βαθύτερη ανεργία. Ενώ είχε αρχίσει να γυρίζει. Γι' αυτό λέω ότι η μάχη αυτών των εκλογών είναι μεταξύ της οργής και της σιγουριάς, της λογικής. Και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα κάνει το λάθος που έκανε σε εκλογές του 9 και μας οδήγησε στο μνημόνιο, ή σε άλλες εποχές και μας οδήγησε.